ξαφνικά σταμάτησε το κράτος να δίνει. Και λόγω αυτού του γεγονότος. Όχι, δεν είπα από αυτό, λέω για εμάς, για τους πολίτες. Ο πολίτης χρεώνεται με 2, πληρώνει το 1,200, 1,100, 1,200. Και χρωστάει. Χρωστάει όμως 800. Να σας πω. Ο πολίτης χρωστάει. Και μας είπε να προσθέσω κάτι, συγγνώμη κύριε Μαντάκη, θα το συμπεριλάβω. Μας είπε πριν ο συνάδελφός μας, ο Νίκος Φιλιππίδης, το εξής εντυπωσιακό. Ότι δεν γνωρίζετε κιόλα την υπεραπόδοση. Εντάξει, διότι αν τη γνωρίζετε, λέει, θα μπορούσατε να έχετε μειώσει κάτι από αυτούς τους βαρβαρούς φόρους. Για να αναπτυχθεί η οικονομία. Εγώ το σχόλιο που είπα εκτός του στούντιο όταν το άκουσα αυτό, είναι σιγά μη δεν το γνωρίζαμε. Δηλαδή, με ποια έννοια. Γιατί θα σας θυμίσω το εξής. Όταν πήραμε το μέτρο της έκτακτης, του έκτακτου επιδόματος για τους συνταξιούχους, πέσαν να μας φάνε, λέγοντας ότι αυτό θα υπονομεύσει το στόχο για το πρωτογενές πλεώνασμα. Mm-hmm. Εμείς γνωρίζαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι το πρωτογενές πλεώνασμα κινείται κοντά στο 4. Σε αυτή την κατεύθυνση. Και να πω και κάτι τελευταίο, γιατί αυτό που είπατε. Τα φορολογικά έσοδα, επειδή είπατε ότι χρωστάτε, είπατε την άλλη πλευρά. Εγώ είπα σχέση τα ληξιπρόθεσμα του κράτους προς την... εκεί. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Εμείς πρέπει από την ίδια τη συμφωνία πρέπει να είμαστε, να μην δημιουργούμε καινούργια ληξιπρόθεσμα που να είναι, που να μας φτάνουν κάτω από το 80%. Τώρα, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, είμαστε πάνω από το 80%. Έστω και... Άρα, λοιπόν... Δεύτερο, τα φορολογικά έσοδα επίσης δεν υπολογίζονται και δεν επηρεάζουν το πρωτογενές. Ναι, αλλά δεν απαντήσατε, κύριε Μαντά, στο τι θετικό έχετε να πείτε στην κοινωνία. Διότι εδώ. Δεν πρόλαβα. Δεν σας νοιάζει βέβαια και πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Διότι το 19 πιθανόν να μην είστε εσείς εδώ. Εδώ τι λέει σήμερα. 650 ευρώ επιπλέον φόρο εισοδήματος από το 19. Εγώ σας απάντησα. Τι θα πείτε σε αυτόν τον πολίτη. Εγώ σας απάντησα. Ότι το 19 θα λείπω. Τι θα του πείτε. Μ' αρέσει ο τρόπος που ρωτάτε. Όχι, κύριε Μαντά, ρωτάω, τα βάζω όλα να απαντήσετε. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό το θετικό που έχουμε να πούμε είναι ότι πρώτον, μέτρα και αντίμετρα έχουν δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα και θα προσπαθήσουμε. Αυτό να αφορά. Να μειώσει την όποια αδικία μπορεί να συμβεί στο συγκεκριμένο έναν άνθρωπο που θα έχει αυτή την επίπτωση. Εγώ σας είπα, για παράδειγμα, σε αυτό που με αναφέρατε, ότι και τα φάρμακα θα έχουν μηδενική συμμετοχή. Α, θα χρειαστώ φάρμακα, αυτό μου εκτιμάται. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Εντάξει. Πρέπει να αρρωστήσω για να απολαύσω. Λέω για τους συνταξιούχους. Αφού θα έχω πληρώσει μετά την αποστολή. Έτσι. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Μα είναι απολύτως. Είναι απολύτως. Είναι αδύναμη η κουβέντα. Ενώ παραδεχόμαστε όλοι. Ενώ παραδεχόμαστε όλοι. Αριστερή, δεξιή, κεντρώη. Τι παραδεχόμαστε. Να σας πω λίγο κάτι. Να μου πείτε. Γιατί ήρθαν αυτά τα μέτρα. Γιατί ήρθαν αυτά τα μέτρα. Έχετε καταλάβει τι έχει συμβεί. Έχετε καταλάβει. Λοιπόν, εγώ θέλω να εξηγήσω τι έχει συμβεί. Μετά στο δεύτερο και θα τα εξηγήσετε. Αλλά πάντως αυτό που αποτυπώνουμε όλοι. Γι' αυτό την κάνουμε αυτή την ερμηνευτική κουβέντα. Το αποτυπώνετε. Αριστερή, δεξί, κεντρώοι, όλοι αποτυπώνετε. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Μάλιστα. Θα γίνουν λιγότερο δύσκολα την επόμενη περίοδο. Λέτε εσείς να δούμε, ρε παιδί μου, ανάλογα κτλ. Εμείς λέμε οι υπόλοιποι. Αφού λοιπόν θέλουμε να πιάνουμε όλο η κοινωνία εννοώ. Αφήστε τους πολιτικούς. Λέω, κάθε πολιτικός λέει την άποψή του. Η κοινωνία τι λέει. Αφού πιάνω το 3,5% και τα πράγματα είναι δύσκολα, όσο συνεχίζω να πιάνω 3,5% τα πράγματα θα παραμένουν δύσκολα. Μάλιστα. Και βλέπω και την κυβέρνηση να μου λέει. Μήπως ότι... θα μπει και ακόμη ένας παράγοντας, κύριε Λυριτζή. Δηλαδή, μήπως η οικονομία γυρίσει σε θετική εξέλιξη. Μα Παναγία μου. Ποιος θα ήθελε να κάνετε μετά. Δεν μας υποσχεθήκατε κάτι θετικό. Ελάτε, κύριε Χατζάκη. Ακόμα και αν συμβεί αυτό που λέτε, δεν μου είπατε εσείς ότι το 18 για παράδειγμα που είναι μπροστά μου, ότι εγώ θα πληρώσω λιγότερα. Θα πληρώσω περισσότερα το 18. Είναι έτσι ή όχι. Ως φυσικό πρόσωπο. Ως φυσικό πρόσωπο. Όχι. Τι. Όχι, δεν είναι τι, έτσι. Άρα τι θα πληρώσω λιγότερο, πείτε δεν μου, είναι, το 18. Γιατί, σε σχέση με αυτό που πληρώσω γιατί, το 17. Γιατί η φορολογική, ξέρετε ότι έχει γίνει ένας εάν είστε στο εισόδημα. Όχι. Εάν είστε στο εισόδημα μέχρι 18. Σε μεσαίο εισόδημα, τότε θα έχετε μείωση στη φορολογική του προσώπου. Πάμε παρακάτω, διότι πάντως, κύριε Μαντά, για να είμαστε και ειλικρινείς και πραγματικοί, με την οικονομία σε ρυθμούς ανάπτυξης, όπως προβλέπεται από όλους, όχι μόνο από τον προϋπολογισμό, από όλους. Ξένους, φίλους, καλούς, κακούς, όλοι λένε σε ανάπτυξη θα είμαστε. Με την οικονομία λοιπόν σε ρυθμούς ανάπτυξης,
ο συνταξιούχος, μια και λέγαμε πριν, και ο εργαζόμενος που έχει χαμηλό μισθό, θα δει το δικό του εισόδημα με ρυθμούς ανάπτυξης να μειώνεται. Έτσι. Θα δει όμως το νοικοκυριό του πιθανά να μπαίνει ένας καινούριος εργαζόμενος. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, τώρα εσείς τι θέλετε? Εγώ... Αν ήσασταν, που λέει και ο Πρωθυπουργός,